Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ημερίδα για τους κινδύνους των ηλεκτρονικών διαδικτυακών παιχνιδιών πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο Κατσίγρα στη Λάρισα. Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα προβλήματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωπα παιδιά και έφηβοι, με τον ψυχίατρο παιδιών και εφήβων Κώστα Σιώμο να εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά εθίζονται στην αλληλεπίδραση με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Ο εθισμός στην αλληλεπίδραση τι σημαίνει? Ο επικλινής πυρήνας εκρίνει το δοπαμίνη, ορμόνη της χαράς, εφορίας. Το παιδάκι μέσα καλά. Αλλά το αφήνει και λίγο-λίγο τελειώνει το δοπαμίνη. Και σου λείπει. Και το θέλεις πάλι να ανεβάσει το επίπεδο του δοπαμίνης. Σκεφτείτε τώρα αυτή τη διαδικασία να γίνεται από τότε που γεννιέται ένα παιδάκι και φτάνει 6 χρονών να πάει σχολείο να μάθει γραφή, ανάγνωση κλπ. Ανεχαμένο το παιδί. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης κατατέθηκαν απόψεις για το πώς καταγράφεται η εξάρτηση από ηλεκτρονικά παιχνίδια κυρίως στην περίοδο μετά την πανδημία, ενώ επισημάνθηκε πως το θέμα δεν αφορά μόνο παιδιά, αλλά και ενήλικες. Η εκπαιδευτική κοινότητα οφείλει να προστατεύσει και να καθοδηγήσει τα παιδιά αναφορικά με το διαδίκτυο, τόνισε η Διευθύντρια Περιφερειακής Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, Βασιλική Ζιάκα. Θεωρούμε και πιστεύουμε ότι οι μαθητές με καλή ψηφιακή ικανότητα προστατεύονται από τις δυσμενείς επιπτώσεις του διαδικτύου και του εθισμού στα διαδικτυακά παιχνίδια και οφείλουμε να τους προστατεύσουμε και να τους καθοδηγήσουμε. Σαν εκπαίδευση, θεωρούμε ότι με την εκπαίδευσή μας, μέσα από τα εφόδια που παίρνουμε από τους ειδικούς, όπως είναι και η σημερινή ημερίδα, καταφέρνουμε έτσι να στηρίξουμε τα παιδιά μας και να φτάσουμε στο σημείο εκείνο όπου θα εξαλειφθεί από το λεξιλόγιό μας ο όρος εθισμός στο διαδίκτυο. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, με τους ομιλητές να αναφέρονται και στην ανάγκη καλύτερης επικοινωνίας μεταξύ γονέων και παιδιών.